αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αδελφοί μου, οι πειρασμοί στη ζωή μας είναι αναρρύθμιτοι. Από την ώρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος μέχρι την ώρα που θα κλείσει τα μάτια στον μάταιο αυτόν κόσμο, διαρκώς πειράζεται. Δεν αφήνει ο πειρασμός ούτε τον πιο άγιο, τον πιο ενάρετο άνθρωπο, ούτε ημέρα, ούτε νύχτα, ούτε στο σπίτι, ούτε στο δρόμο, ούτε και σε αυτήν την εκκλησία μέσα. Ακόμα και εδώ, στα Άγια των Αγίων, εισέρχεται ο πειρασμός. Κάθε είδους πειρασμός. Κι αν είμαστε ειλικρινείς, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά να ομολογήσουμε αυτήν την αδυναμία, ότι είμαστε άνθρωποι πειραζόμενοι. Είναι οι πειρασμοί αναρρύθμιτοι, αδελφοί μου, όμως εμείς τους χωρίσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα σε δύο κατηγορίες. Είναι οι πειρασμοί της σάρκας και είναι οι δοκιμασίες της ζωής. Είναι ο πειρασμός ο εκούσιος και είναι ο πειρασμός ο ακούσιος. Είναι ο πειρασμός ο ενώδυνος και είναι ο πειρασμός ο ενίδωνος. Ο ένας φέρνει τον πόνο και ο άλλος την ειδονή, την αμαρτωλή. Ο ένας γεννά την αμαρτία και ο άλλος καταργεί την αμαρτία. Και είπαμε ακόμα και τα δύο είδη των πειρασμών τοξεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Χτυπούνε το σώμα, μπαίνουν από τις αισθήσεις, αλλά ο κύριος σκοπός είναι η ψυχή του ανθρώπου. Να αναλωθεί, να απολεστεί, να καταστραφεί ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Και ακόμη, να απελπιστεί ο άνθρωπος, να τα βάλει κάτω. Να αναγκαστεί να σταματήσει κάθε είδους προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και των δύο αυτών πειρασμών. Και του ενώδυνου και του ενίδωνου. Τον πειρασμό ο οποίος ονομάζεται δοκιμασία στη ζωή και είναι οι θλίψεις, είναι η στενοχώρια, είναι τα βάσανα, είναι οι περιπέτειες, είναι οι αρρώστιες, είναι οι ιδιωμοί, είναι οι συκοφαντίες. Όλα αυτά τα θλιβερά πράγματα τα παρουσιάσαμε με μία παρομοίωση, με μία λέξη. Με τη λέξη το καμίνι του πόνου. Η κάμινος. Έτσι λέει ο σοφός Σολομών, ότι ο Θεός μας πειράζει ως χρυσόν εγχωνευτηρίο. Όπως το χρυσάφι για να καθαρίσει περνάει μέσα από τη φωτιά και τη λάβα για να διώξει τα ξένα στοιχεία και να μείνει αγνό και αμόλυντο. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος του Θεού, κυρίως είπαμε ο άνθρωπος του Θεού, κυρίως ο πιστός και ο θρησκευόμενος, σαν το χρυσό στο καμίνι, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, θα πει ο σοφός Σολομών. Σε αυτήν την ζωή πειραζόμαστε, δοκιμαζόμαστε, υποφέρομαι. Λίγη είναι αυτή η ζωή σε σύγκριση με την αιωνιότητα. Πόσο ωραία ο λαός μας που τα λέει όλα με παροιμίες και είναι θυμόσοφος λαός, πάνω σε αυτήν την έννοια λέει και τι είναι 100 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Ο λίγα παιδευθέντες
μεγάλα ευεργετηθήσονται. 100 χρόνια εδώ, 80, 50, 60 αιωνίως εκεί επάνω. Να γιατί είπα, ο ένας πειρασμός φέρνει την αμαρτία και ο άλλος διώχνει την αμαρτία. Αυτοί οι πειρασμοί των δοκιμασιών, αδελφοί μου, μας χαρίζουν τον παράδεισο και μακάρι να υπάρχουν στη ζωή. Αν δεν έχετε δοκιμασίες, είχαμε κάνει μια ειδική ομιλία, αν θυμάστε, πέρυσι στη σειρά των ομιλιών, μιλήσαμε για τις δοκιμασίες σε δύο κηρύγματα. Το υπενθυμίζω πάλι, εάν δεν έχετε δοκιμασίες στη ζωή, κάποιο βάσανο, κάποια στενοχώρια, κάποια θλίψη, σας παρακαλώ να ζητάτε. Εάν δεν έχετε, να ζητάτε, γιατί διαθλίψεων διημάσεις ελθύν εις τη βασιλεία των ουρανών. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος, είναι μονεμβασία. Στον παράδεισο πηγαίνεις μόνον μέσα από τους πειρασμούς των δοκιμασιών που τους χαρακτηρίσαμε, πες το, ακούσιους και ωφέλιμους. Ακούσιοι και ωφέλιμοι είναι οι πειρασμοί των δοκιμασιών. Και τον άλλον πειρασμό, τον μεγαλύτερο, τον πονηρό, που λέγαμε τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, που απευθύνονται στη σάρκα του ανθρώπου, στις αισθήσεις του ανθρώπου, στα ένστικτα του ανθρώπου. Θυμάστε πόσες παρομοιώσεις ωραίες είπαμε? Δεν θα τις επαναλάβω σήμερα όλες, γιατί θα μακρηγορήσω, θα σας κουράσω και θα σας στενοχωρήσω εάν ρωτήσω πόσες παρομοιώσεις είπαμε. Επιγραμματικά έτσι. Ο πειρασμός, θυμάστε, είναι μία παγίδα. Ο πειρασμός είναι ένα δόλωμα. Ο πειρασμός είναι μία σιρήνα. Ο πειρασμός είναι το αλκοόλ που μεθάει ο άνθρωπος, μία μεθ. Ο πειρασμός είναι χλωροφόρμιο, το θυμάστε? Και σας άφησα αυτό που κάνουν και τα περιοδικά και οι εφημερίδες καμιά φορά, με την έννοια, με την νοσταλγία. Σας άφησα να περιμένετε για σήμερα, να σας πω ποιος είναι εκείνος ο πειρασμός, ο σύγχρονος, που κεντρίζει όλους τους ανθρώπους. Τον είπα πειρασμό με μπρίζα, θυμάστε? Και μερικές ρωτούσατε, δεν μας το λες πατέρ Ιωακήμ σήμερα, να μην περιμένουμε. Τον έχετε στα σπίτια σας. Είναι το ναρκωτικό, όχι με χαπάκι, όχι με ένεση, αλλά το ναρκωτικό με μπρίζα. Ναι, βλέπεις δεν πρόλαβα να το πω, το ξέρετε. Που ναρκώνει τον άνθρωπο, που κάνει πλήση εγκεφάλου, που έφερε μέσα στο σπίτι σας, όχι τον πειρασμό, τους πειρασμούς. Κάθε είδος πειρασμού. Δεν είναι ανάγκη να σας ψάχνει τώρα ο διάολος εδώ και εκεί. Σας βρίσκει στην πολυθρόνα και βάζει τη φωτιά στο σπίτι σας και στο μυαλό σας και στο μάτι σας και στο αυτί σας και στη σάρκα σας και στην καρδιά σας. Αλήθεια, πώς το υπομένετε? Εγώ απορώ. Πώς το ανέχεστε? Εδώ μία μύγα σε τσιμπάει, μία μέλισσα, ένα κουνούπι και δεν το ανέχεστε. Αλήθεια, πώς το ανέχεστε? Αυτόν τον διάολο που τον βάζετε στην πρίζα και αρχίζει και τα κάνει όλα μες στο σπίτι σας. Ω, αυτό το σπίτι σας, η κατοίκον εκκλησία
που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ω αυτό το ευλογημένο σπίτι που γεννιέται ο άνθρωπος, που μεγαλώνει, που τρώει, που κοιμάται, που προσεύχεται, που λούζεται και που πεθαίνει. Όλες οι μεγάλες στιγμές οι Άγιες, και σε αυτό το αγιασμένο σπίτι, την κατοίκον εκκλησία, πήρατε με τη θέλησή σας και βάλετε το διάολο μέσα σε μία μπρίζα και σας κεντρίζει όλες τις ώρες. Τι έμαθα? Από σήμερα η τηλεόραση στην καβάλα είναι δορυφορική. Από σήμερα στην καβάλα η τηλεόραση είναι δορυφορική. Πάει να πει αυτό, δεν θα σταματάει στις 12, στις 1, αλλά όλη τη νύχτα θα ξημερώνονται οι άνθρωποι να βλέπουν τι? Βρωμιά και δυσοδεία. Μέχρι τώρα η καβάλα δεν είχε δορυφορική. Τώρα θα είναι τα πράγματα χειρότερα. Δεν θα βρίσκεται χρόνο να κουβεντιάζετε οι άντρες με τις γυναίκες σας και οι γυναίκες με τους άντρες σας. Αν τυχόν και έχει ένα πρόστιχο, τι είπα? Το άλλο, το βίντεο. Δεν έφτανε ο ένας διάολος στην πρίζα, ήρθε και ο δεύτερος. Και ανοίξαν εκατοντάδες καταστήματα στην Ελλάδα και κάμανε βιτρίνα τις βιντεοκασέτες, την πορνεία και τη μοιχεία και την διαστροφή και την προστιχιά την κάμανε βιτρίνα και πάνε και αγοράζουν και νοικιάζουν οι άνθρωποι αυτόν τον δαίμονα και το βάζουμε στο σπίτι τους. Ήμι νίξ ασέλινος, ίστρος ακολασίας, όπως το λέει το τροπάριο της Κασιανής στη Μεγάλη Τρίτη. Ήμι αλίμονό μου, νίξ ασέλινος, σκοτάδι μαύρο στην ψυχή των ανθρώπων, στα σπίτια των ανθρώπων. Ίστρος ακολασίας. Ξέρετε τι είναι ο ίστρος? Εάν δεν το ξέρετε, ας μου επιτρέψετε, αυτό το αμόκ που έπαθαν οι άνθρωποι να θέλουν να βλέπουν τον διάολο, να τον έχουν στην πρίζα από το πρωί ως το βράδυ, και τα μικρά μωρά ακόμα να καρφώνονται επάνω σαν τη μύγα στο μέλι. Αυτό λέγεται ίστρος, και ίστρος σημαίνει αλογόμυγα. Ίστρος σημαίνει αλογόμυγα. Όπως τα ζώα τώρα το Μάιο, είναι και η εποχή βλέπετε, τα κεντράει η μύγα, η αλογόμυγα, ο ίστρος, και παίρνουν τα βουνά και τα λαγκάδια και τρέχουν ακατάσχετα και δεν μπορούν να ησυχάσουν και χτυπιούνται και κλωτσάνε. Έτσι ακριβώς και οι άνθρωποι, τους έχει πιάσει η μύγα του βίντεο και της τηλεοράσεως. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Βλέπετε, έχω και εμπειρίες τέτοιες και προσπαθώ ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω να τα κάνω παραδείγματα για τα κηρύγματά μου, να τα ακούτε κι εσείς. Τι? Ήμουνα μια χρονιά έξω από ένα χωριό, πάνε πολλά χρόνια, και περίμενα να βασιλέψει ο ήλιος, να δύσει ο ήλιος, να πάω να χτυπήσω την καμπάνα του χωριού. Στις πλατείες τους μάζευα. Εκείνα τα χρόνια τα όμορφα, αν μερικοί με προλάβατε, πήγαινα κάθε μέρα σε ένα χωριό και στην πλατεία του χωριού χτυπούσα την καμπάνα και έκανα το κήρυγμα στην πλατεία του χωριού. Όπως περίμενα έξω από το χωριό, είχα πλησιάσει κοντά σε ένα περιβόλι. Και τι νομίζετε πως είδα εκεί? Αυτό το φαινόμενο της αλογόμυγας. Μέσα στο περιβόλι που ήταν φραγμένο γύρω γύρω, οι νοικοκυρέ είχαν 2-3 γαϊδουράκια.
τα είχαν κλείσει μέσα. Και πήγαν κάποια λιόπαιδα της γειτονιάς σε μία σακούλα νάιλον μέσα, από πού δεν ξέρω, είχαν μαζέψει αλογόμυγες και πήγαιναν κάτω στην κοιλιά και στα πόδια των ζώων και αμολούσαν τις αλογόμυγες για να κάνουν πλάκα. Τότε δεν υπήρχε βίντεο ακόμα. Τώρα δεν είναι ανάγκη τα παιδιά να πάνε στο στάβλο για αλογόμυγες. Στάβλος έγινε το σπίτι. Τις αλογόμυγες, λάθος είπα, τις ανθρωπόμυγες, δεν τις φέρνουν τώρα τα μικρά παιδιά από το στάβλο, τις φέρνουν οι βιντεοκασέτες, τις φέρνει η τηλεόραση και δεν τις βάζουν στο στάβλο, στα μυαλά σας μέσα και στις καρδιές σας μέσα. Τις αμολάνε και δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος. Όλες οι μοιχείες και οι πορνίες και οι διαστροφές και οι βρωμιές και τα εγκλήματα από τους λογισμούς γίνονται, ξέρετε. Ήμι νίξ ασέλινος, ίστρος ακολασίας. Ναι, η τηλεόραση είναι ο διάολος στην πρίζα και φέρνει την ακολασία. Η ακολασία προέρχεται από την τηλεόραση. Νομίζω σας είπα πολλά πάνω σε αυτό. Και πρέπει να προχωρήσω τώρα. Και μη είσαι εν έγκυση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να προσέξουμε μαζί τη λέξη μη είσαι εν έγκυση, γιατί πολλοί την έχουν παραξηγήσει. Για να παρακαλάμε, λένε, τον Θεό, μη είσαι εν έγκυση μάσης πειρασμών, άρα ο Θεός μας βάζει στον πειρασμό. Υπάρχουν κάτι κουτόμυαλα, θολωμένα. Πάνε κάτι διαστραμμένοι και τα βρίσκουν τα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή και τα διαστρεβλώνουνε. Και μη είσαι εν έγκυση μάσης πειρασμών, δεν πάει να πει άπαγε της βλασφημίας ότι ο Θεός σε βάζει στον πειρασμό της σάρκας. Εάν το σκέφτηκες, αμάρτησες. Σας παραπέμπω πάλι απόψε, σαν μία απάντηση στην πλάνη αυτήν, να πάτε και να ξαναδιαβάσετε την καθολική επιστολή του Ιακώβου, όπου μέσα λέει «Ουδής πειραζόμενος λεγέτο, από του Θεού πειράζομαι». Ουδής πειραζόμενος λεγέτο, από Θεού πειράζομαι. Αυτός δε πειράζει ουδένα, λέει ο Ιάκωβος. Κάθε άνθρωπος που πειράζεται, μην τολμήσει να το ρίξει στον Θεό. Γιατί, Θεέ μου, μου δίνεις τον πειρασμό αυτόν. Αυτός δε πειράζει ουδένα. Δεν πειράζει ο Θεός απέναντίας. Προσέξτε αυτή τη φράση. Ο Θεός δεν είναι ο πειράζον, αλλά ο πειραζόμενος. Εμείς πειράζουμε τον Θεό. Ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν είπε στο διάβολο ο Χριστός. Το σαραντάριον όρος. Το ίδιο λόγο λέει και σε σένα και σε εκείνον και σε μένα. Ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Εμείς πειράζουμε τον Θεό με τα έργα μας και με τους λογισμούς μας. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Τότε θα πείτε, εν αγνία του Θεού γίνονται όλα αυτά. Δεν ξέρει ο Θεός τι περνάμε, τι θα περάσουμε. Ναι, ο Θεός είναι παντογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, και τα ξέρει όλα που περάσαμε, που περνούμε και τι πειρασμούς θα δεχτούμε στο μέλλον. Αλλά δεν μας αναγκάζει. Ο Θεός επιτρέπει απλώς τους πειρασμούς. Ή αν θέλετε, ο Θεός ανέχεται τους πειρασμούς για να δοκιμάσει την πίστη μας, την υπομονή μας, την αγάπη μας, την εγκράτειά μας, την αγιότητά μας, για να μας δοκιμάσει σαν χριστιανούς. Επιτρέπει πολλές φορές τον διάολο
να μας πειράξει και με τον σαρκικό πειρασμό. Ορισμένες περιπτώσεις, ή μάλλον αν θέλετε, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ο Σατανάς έκανε αίτηση στο Θεό. Όπως πάτε εσείς στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημοτικές υπηρεσίες και κάνετε μία αίτηση, σας παρακαλώ να μου κάνετε την αυτήν την άλλη εξυπηρέτηση. Έτσι ακριβώς και ο διάβολος δεν είναι παντοδύναμος. Δεν είναι ασύντοτος. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και πήγε δύο φορές και παρακάλεσε τον Θεό και έκανε αίτηση να πειράξει δύο άτομα. Το ένα είναι ο Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη. Θεέ μου, σε παρακαλώ να μου επιτρέψεις αυτόν τον άμεμπτο, έτσι λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιώβ, άμεμπτος, αυτόν τον καλό, εσένα την καλή Χριστιανή, εσένα τον καλό Κύριο, να μου επιτρέψεις να τον περάσω μέσα από τον πειρασμό για να σου δείξω ότι δεν είναι και πολύ άμεμπτος. Και επέτρεψε ο Θεός στον διάβολο. Τα έχω πει μια άλλη φορά αυτά, δεν είναι έτσι? Να μην τα επαναλάβω σήμερα. Να κάνει όλα εκείνα που έκανε στον Ιώβ. Κατά ανοχήν, κατά παραχώρησην, όπως λένε οι πατές, κατά παραχώρησην του Θεού. Αλλά σας παρακαλώ ακόμα να πάτε και στην Κοινή σας Διαθήκη. Κεφάλαιον τέταρτον, Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιον τέταρτον. Και εκεί να διαβάσετε τους πειρασμούς του Κυρίου. Τον πήρε, ανήχθη λέει στην έρημον, του πειραστήνε υπό του διαβόλου. Και εκεί άρχισε τον απείραστο, τον αναμάρτητο, τον άσπυλο, τον αμόλυντο, να τον πειράζει ο διάβολος, αφού τον Χριστό πείραξε. Να μην πειράξει εσένα, κερά μου, να μην πειράξει εμένα. Τόλμησε να πειράξει τον ίδιο τον Χριστό. Έχουν εκδοθεί και βιβλία και πραγματείες πάνω στο θέμα αυτών των πειρασμών του Κυρίου. Ίσως κάποτε να κάνουμε ειδικό θέμα οι πειρασμοί του Κυρίου. Τώρα μόνο θέλω να σας πω, όπως καμιά φορά υπάρχουν κάτι αυτοκίνητα που ανεβαίνουν πάνω οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι των δημοκρατιών, οι βασιλιάδες, και τα αυτοκίνητα είναι αλεξίσφαιρα, θωρακισμένα. Ρίχνει τη σφαίρα ο άλλος, αλλά η σφαίρα δεν το τρυπάει και γυρίζει πίσω και εξωστρακίζεται. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας ο αναμάρτητος ήταν αλεξίσφαιρος στα βόλια του Σατανά, στους πειρασμούς του διαβόλου. Έκανε ό,τι έκανε, είπε ό,τι έκανε, ίδρωσε, προσπάθησε, κοπίασε, έφαγε τα μούτρα του. Γιατί η θεότητα του Ιησού Χριστού είναι αλεξίσφαιρη στους πειρασμούς. Δεν πέτυχε τίποτε. Μα πώς ήταν δυνατόν, όταν έχουμε δύο φράσεις στο Ευαγγέλιο, αδελφοί μου, που ο Καζαντζάκης ο στραβός, ο Καζαντζάκης ο στραβός, δεν μπόρεσε να τις δει τις δύο φράσεις. Η μία λέει, τις ελέγξει με περί αμαρτίας. Και η άλλη, αμαρτίαν ούκε ποιησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Και από την ώρα που ενώθηκαν οι δύο φύσεις, η ανθρώπινη και η θεία, δεν ήταν δυνατόν να ξαναμαρτήσει. Δεν μπορούσε, και να ήθελε να αμαρτήσει ο Χριστός, ήταν αδύνατον, λένε οι πατέρες. Κι όμως ο Σατανάς τα έφαγε τα μπούτρα του. Να γιατί σας είπα, ότι δεν ήταν δυνατόν, λόγω του ότι ήταν αλεξίσφαιρος ο Χριστός, να τον πειράξει ο Σατανάς. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό θα ήθελα πάλι να επανέλθω και να σας πω ότι ο πειρασμός ήταν για τον Χριστό μία πρόκληση, όπως και για εσάς είναι μία πρόκληση. Ο πειρασμός είναι μία δοκιμασία, μία πρόκληση. Έρχεται για να δούμε ποιος είσαι. Στο Χριστό αποδείχθηκε ότι είναι ο Θεός ο αναμάρτητος.
σε σένα και σε μένα τι αποδεικνύεται? Ότι είμαστε πολύ ευάλωτοι, πολύ αδύναμοι. Μας προκαλεί και υποχωρούμε. Εδώ την τηλεόραση δεν μπορείς να κλείσεις. Εδώ ένα κουμπί, μια μπρίζα. Δεν μπορείς να κλείσεις. Και τι θα γίνει όταν έρθουν οι μεγάλοι πειρασμοί? Αλλά αδελφοί μου, κυρίως πρόκληση για τον Χριστό, ξέρετε τι είναι? Όχι ο πειρασμός του σατανά, αλλά ο πειρασμός του ανθρώπου. Πρόκληση για τον Χριστό, προσέξτε τα λόγια μου, δεν είναι η πειρασμή του διαβόλου. Δεν κουράστηκε καθόλου ο Χριστός από αυτά. Πειρασμοί είναι οι δικοί μας αμαρτίες για τον Χριστό. Κάθε φορά που αμαρτάνεις, κυρά μου, και αμαρτάνεις επαναληπτικά, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και κάθε μέρα, προκαλείς τον Θεό πως? Σαν να τον λες, έλα με τιμωρήσεις. Επειδή δεν αλλάζει μυαλό, δεν αλλάζει βιολί και κάνεις τα ίδια και τα ίδια, σαν το δικό σου το παιδί που σε πειράζει, κάτσε καλά Γιαννάκη, θα σε δείρω. Κάτσε καλά μια, δυο, και τελευταία σηκώνεις το χέρι και χτυπάς το παιδί σου να το συνεφέρεις. Έτσι ακριβώς για το Θεό είναι πρόκληση όταν αμαρτάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Τον πειράζουμε τον Θεό. Ούτε εκπειράσεις, Κύριον, τον Θεό σου, και θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Και τώρα, ως εδώ ήταν ένα είδος εισαγωγής, προλόγου, στη σημερινή ομιλία, στο σημερινό κήρυγμα. Έρχομαι να σας πω ότι οι πειρασμοί είναι μία παγκόσμια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ζει αυτή την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς. Όλοι θα μου το πείτε τώρα, ναι γέροντα, ναι πατέρ Ιωακήμ, όλοι πειραζόμαστε. Πώς όμως μπορούμε να νικούμε τους πειρασμούς, να ξεπερνούμε τους πειρασμούς? Πώς μπορούμε να βγούμε αλόβητοι από το καμίνι των πειρασμών? Πώς μπορούμε? Όταν στο σπίτι σας έρθει κάποιος και χτυπήσει την πόρτα και είναι ανεπιθύμητος και ή από το παράθυρο τον είδατε ή από εκείνο τον τζαμάκι το μικρό που έχει πόρτα, το ματάκι, και ξέρετε αυτός δεν πρέπει να μπει μέσα στο σπίτι σας, τι κάνετε? Απλώς δεν ανοίγετε την πόρτα. Και πολύ καλά κάνετε. Αν ανοίξετε την πόρτα, θα βάλει το πόδι του μέσα και δεν θα βγει εύκολα. Έτσι ακριβώς είναι και με τον πειρασμό, αδελφοί μου. Πρέπει να μείνει πρώτα απ' όλα η πόρτα κλειστή. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, είπε ο Χριστός, δεν είπε έτσι? Είπαγε ο πίσω μου σατανά, και με το σταυρό στο χέρι και με το Κύριε ελέησον και με την προσευχή και με όλα αυτά που κάνει η Εκκλησία μας, τα μυστήρια της, τις τελετές της, τους αγιασμούς της, τα ευχέλαιά της, με τα λείψανα των Αγίων και τις εικόνες. Με όλα αυτά μπορείς να εξωστρακίσεις τον πειρασμό. Είπα ο πίσω μου σατανά με το σταυρό στο χέρι. Αν δεν το κάνεις και ανοίξεις λίγο την πόρτα, καλημέρα σας, ποιον ζητάτε, και ανοίξεις ψιλοκουβέντα ή περισσότερο ακόμα, αν τον κακό τον επισκέπτη τον βάζει στο σαλόνι και εσείς οι κυρίες από ευγένεια, κοινωνικότητα, έχετε ωραία γλυκά στο σπίτι σας, του πάτε κανένα δίσκο, αν πάρει και το κέραμα τον καφέ, θα καλοκαθίσει και θα ανοίξετε ψιλοκουβέντα. Έτσι ακριβώς με τον πειρασμό, δεν θα του ανοίξεις καθόλου. Αν μπει μέσα και τον κεράσεις και κάνεις μια υποχώρηση και κάνεις τη συζήτηση, τον διάλογο, θα πάθεις κι εσύ, κυρά μου, ό,τι έπαθε η Εύα. Μπήκε ο σατανάς στον παράδεισο, έβγαλε το δηλητήριό του, έστησε την παγίδα του. Ποια παγίδα? Το κουβεντολόι με την Εύα. Αν δεν κουβέντιαζε
με τον Όφη, δεν θα αμάρτανε η Εύα. Ο διάλογος, η συζήτηση, η ευγένεια, το κοτσομπολιό της, την έφαγε. Και δεν έφαγε μόνο εκείνη, έφαγε και εμάς. Ολόκληρη η ανθρωπότητα, είναι πανανθρώπινο φαινόμενο αυτό, στενάζει και υποφέρει από έναν διάλογο με τον πειρασμό. Ένα φίδι στο δρόμο βλέπετε και δεν το αγκαλιάζετε. Ποια από σας, ποιος από σας παίρνει ένα φίδι να το βάλει τον κόρφο του? Δεν το κάνετε. Τον πειρασμό σας παρακαλώ, τον σατανά, τον διάολο. Γιατί τον βάζετε μέσα? Λένε μερικές και μερικοί από εσάς, μα εγώ είμαι δυνατός. Εγώ μπορώ να έρθω σε επαφή με τον διάολο, τον πολεμήσω. Και πάνω σε αυτό έχω να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας παρουσιάσω μια ηρωική ψυχή, η οποία απέφυγε τον διάλογο, τη συζήτηση και κέρδισε την ψυχή του. Ποιος είναι? Άνοιξε και αυτός, πήγε να του ανοίξει κουβέντα μια γυναίκα. Μια διεφθαρμένη γυναίκα είναι η κόλαση. Μια καλή γυναίκα, λέει ο Χρυσόστομος, γίνεται άγγελος στον άντρα της και τον ανεβάζει του ουρανό. Και μια διεστραμμένη γυναίκα γίνεται διάολος, λέει, και τον πηγαίνει στην κόλαση. Άνοιξε κουβέντα μαζί του μια πονηρή, αισχρή, διεφθαρμένη γυναίκα, η γυναίκα του Πετεφή. Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο ενάρετος. Με ποιους δύο τρόπους κατόρθωσε να γλιτώσει, ξέρετε? Ο Ιωσήφ από τα χέρια της πόρνης, της διεστραμμένης γυναίκας του Πετεφρή. Το ένα ήταν ότι δεν έκανε κουβέντα μαζί της. Και το άλλο ότι άφησε το ρούχο του να το αρπάξει αυτή και γυμνός έφυγε. Μία σκέψη και μία κίνηση, λέει ο Μέγας Βασίλειος, έκανε ο Ιωσήφ Πάγκαλος. Μία σκέψη και μία κίνηση, αυτά δύο, και γλίτωσε. Ποια είναι η σκέψη? Πώς να αμαρτήσω κατενόπιον του Θεού, πώς ποιήσω το πονηρόν. Σκέφτηκε αυτό το παλικάρι 20 χρονών που έβραζε το αίμα. Πώς εγώ μπορώ μπροστά στο Θεό, πανταχού παρών, δεν είναι ο Θεός, δεν το λέει κάθε μέρα, ο πανταχού παρών. Πώς μπορώ μπροστά στο Θεό, στα μάτια του Θεού, στα αυτιά του Θεού, να κάνω αυτή την αμαρτία με τη γυναίκα αυτήν? Και η κίνηση το έβαλε στα πόδια. Λένε μερικοί, λιποτάκτης είναι αυτός. Κρίμα τον δειλώ, λένε για μας τους καλόγυρους και κυρίως τους αναχωρητές που πηγαίνουν στις ερημιές. Αυτοί οι καλόγυροι, λένε, και οι καλογριές, είναι δειλοί. Ας μείνουν στον κόσμο μέσα και να πολεμήσουμε την αμαρτία και με τον διάβολο. Λάθος κάνεις, κυρά μου. Αυτός που σηκώνεται και φεύγει είναι ήρωας. Η φυγή, αυτό που λένε οι πατέρες, φεύγε και σώζου. Λένε οι πατέρες, φεύγε και σώζου. Η φυγή είναι ηρωισμός, είναι ασφάλεια, είναι δύναμη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να αποφύγεις τον πειρασμό. Δεν είναι εύκολο. Ώστε λοιπόν τον εαυτό σου να κατηγοράς, που στείνεις την κουβέντα μαζί με τον διάολο και όχι αυτόν που αποφεύγει τον διάβολο. Τι ωραία όμως, όπου επλεώνασε μια αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού, όπου επλεώνασε μια αμαρτία, υπερεπλεώνασε η χάρη του Θεού. Τι πάει να πει αυτό? Όπου είναι πολλοί πειρασμοί, φτάνει να το καταλαβαίνεις, να προσεύχεσαι, να αντιστέκεσαι, να αμήνεσαι και θα έρθει η χάρη του Θεού και θα σε απαλλάξει και σένα από τους πειρασμούς, από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Και τώρα, και μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Έχει μια πιο ωραία έννοια η αντιμετώπιση, αδελφοί μου, του πειρασμού.
Δεν είναι μόνο άνηση, αλλά είναι και θέσεις. Δηλαδή, όχι μόνο δια της φυγής, αλλά και δια της μάχης. Στήθος προς στήθος με τον διάολο. Μας έδωσε ο Θεός τα μέτρα και τις δυνάμεις, τα όπλα, να πολεμάμε στήθος προς στήθος τον σατανά. Θέλετε παράδειγμα και σε αυτό επάνω? Σας είπα στο προηγούμενο κήρυγμα για τις σιρήνες, αλλά είπα το μισό. Σας είπα για τις σιρήνες μόνο την αρνητική πλευρά, δηλαδή ότι ο Οδυσσέας στη μυθολογία, λέει ο Όμηρος, έβαλε βουλοκαίρι στα αυτιά του και δέθηκε με το σκοινί στο κατάρτι και έτσι επέρασε τη μεγάλη παγίδα των σιρήνων. Αυτό είναι το μισό. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο το μισό? Ότι από το ίδιο νησί των σιρήνων, του πειρασμού δηλαδή, πέρασε και ο Ορφέας. Όχι μόνο ο Οδυσσέας, αλλά και ο Ορφέας. Τι είναι ο Ορφέας? Ήταν ο Θεός του τραγουδιού. Αν δείτε τη φωτογραφία του, την εικόνα του, είναι με μία λύρα. Και παίζει. Ο Θεός του τραγουδιού, της μουσικής, ο Ορφέας. Όταν πέρασε αυτός όμως από το νησί των Σιρήνων, δεν έκανε ό,τι έκανε ο Οδυσσέας. Όχι αρνητικά, όχι βουλοκαίρι, όχι δεμένο στο κατάρτι, πέρασε λεβέντικα. Δεν έδωσε καμία σημασία στις γυναίκες, γυμνές, καλήφωνες, αρωματισμένες, πρόστιχες, προκλητικές. Αυτός επέρασε χωρίς, σαν να ήταν μάρμαρο. Γιατί? Γιατί αυτός τραγουδούσε πιο ωραία από τις σιρήνες. Και την ώρα που περνούσε, λέει στα παλικάρια του, ελάτε όλοι μαζί να τραγουδάμε πιο γλυκά, πιο κατανυκτικά. Και τότε οι σιρήνες δεν θα ακούγονται. Θετικά λοιπόν αγωνίστηκε με τα δικά του μέσα και πέρασε και αυτός αλόβητος. Τι πάει να πει αυτό για μένα και για σένα? Όταν έρθουν οι πειρασμοί στη ζωή, ιδιαίτερα οι σαρκικοί πειρασμοί, τραγούδια του Θεού, ξέρετε, έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τα τραγούδια του Θεού». Το έχετε διαβάσει? Εάν ξέρετε, και ξέρω κι εγώ τραγούδια του Θεού, και είμαστε πιο γλυκοί στη ζωή μας, μπορούμε να περάσουμε τον πειρασμό, να τον κατατροπώσουμε. Και θα πω τα εξής. Είναι ένας τρόπος. Ο διάβολος έχει τα θέλγητρά του και τα φόβητρά του. Στην αρχή αρχίζει με τα φόβητρά. Να σε φοβήσει, να σε απελπίσει, να σε κάνει τέτοια, και άμα δει ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, τότε αρχίζει τα γλυκόλογα. Έλα μαζί μου και να δεις τι ωραία θα περάσουμε. Και λεφτά θα έχεις, και γυναίκες, και αξιώματα, και τούτο, και το άλλο. Και ιδίως τους νέους ανθρώπους με τα θέλγητρα τους καταφέρνει. Λοιπόν και εμείς οι χριστιανοί, την ώρα του πειρασμού, θα αρχίσουμε στην αρχή με τα φόβητρα. Ποια είναι τα φόβητρα? Με την προσευχή, με το σταυρό, με τον εξορκισμό, με τον αγιασμό, με το ευχέλαιο. Εάν δεν φοβάται από αυτά ο διάολος και πλησιάζει, τότε θα κάνουμε κι εμείς τα τραγούδια. Σαν τον Ορφέα, ποια είναι τα τραγούδια? Ποια είναι τα τραγούδια? Η ηθική, χριστιανική, καθαρή ζωή μας. Ένας πεινάει και του δίνεις ρύζι νερόβραστο, το τρώει και ευχαριστιέται. Αν του δώσεις μπιφτέκι, είπα τη σπάνη, το τρώει καλύτερα. Έτσι ακριβώς είναι ο σημερινός κόσμος. Του προσφέρει του κόσμου σήμερα ο διάβολος κοπριές και τις τρώει από την τηλεόραση, από τις βιντεοκασέτες. Έλα εμείς οι χριστιανοί και η εκκλησία να δώσουμε άλλα πνευματικά πράγματα. Θα τα αρπάξει ο κόσμος αμέσως, αλλά δεν τα δίνουμε. Η ωραία, ενθουσιαστική, αγωνιστική, χριστιανική ζωή δεν είναι κατήφια ο χριστιανισμός, δεν είναι μελαγχολία. Πανηγύρι είναι. Ελάτε να πανηγυρίσουμε εμείς τη χριστιανική ζωή και τότε ο δαίμονας δεν έχει καμία επαφή μαζί μας.
Και τώρα, είπαμε από την Παλαιά Διαθήκη, είπαμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θέλω να σας παραπέμψω για λίγο και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο του. Λέει εκεί μέσα ότι ο Χριστός πήγε στην έρημο του Σαρανταρίου όρος και τον πείραζε ο Σατανάς και λέει δύο ακόμα φράσεις. Ειν εκεί μετά των θηρίων πειραζόμενος και άγγελοι Κυρίου διεικώνουν αυτό. Τι πάει να πει αυτό? Ήταν στην έρημο, τον πείραζε ο διάολος, υπήρχαν θηρία στην έρημο, αλλά υπήρχαν και οι άγγελοι οι οποίοι τον υπηρετούσαν. Όταν θα έρθει και για σας η ώρα του πειρασμού, δεν είναι μόνο τα θηρία οι κακοί άνθρωποι, η κακιά τηλεόραση, οι πρόστιχες βιντεοκασέτες, οι πειρασμοί και οι θλίψεις, είναι και οι άγγελοι οι οποίοι σας διακονούν και με διακονούν και εμένα. Κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του. Σας παρακαλέσω, αν έχετε γεροντικό στο σπίτι, θα το βρείτε αυτό γραμμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι λέει μια φορά ένας μοναχός, νέος στην ηλικία, απελπίστηκε. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα τον λογισμό της πορνείας τον έβαζε ο Σατανάς. Και πήγε σε ένα γέροντα, λέει, τον παρακάλεσε. Θα σηκωθώ να φύγω, του λέει, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δεν μου αφήνει ούτε μια στιγμή. Έλα παιδί μου, λέει, να ανεβούμε πάνω στο λόφο, να δούμε από πού έρχονται οι πειρασμοί. Τον ανέβασε πάνω, το γυρίζει στη μια μεριά και τι να γίνει? Ολόκληρες στρατιές δαιμόνων, κατάμαυροι, με κάτι μαύρα φαρμακερά, τον τοξεύανε. Φοβάμαι, του λέει, να έρχονται. Μη φοβάσαι, του λέει, για γύρνα από την άλλη μεριά, στην Ανατολή. Τι βλέπεις? Βλέπω, λέει, πάλι ολόκληρες ταξιαρχίες αγγέλων, έχουν και αυτοί βέλη και πολεμάνε τον δαίμονα. Λοιπόν, σε αυτήν την πάλι μέσα είμαστε. Στο χέρι μας είναι να πάμε με τους διαβόλους ή με τους αγγέλους. Κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελο φύλακά του, λέει η Εκκλησία μας. Εσείς δε οι γονείς, οι μανάδες και οι πατεράδες, είστε και ο άγγελος φύλακας των παιδιών σας. Εσείς είστε άγγελοι για τα παιδιά σας. Εάν δεν κάνετε το αγγελικό έργο, δεν το κάνετε καλά. Να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν πειραζόταν πλέον ο Χριστός στον κήπο της Γεστημανή, την πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του, θυμάστε ποια φράση είπε? Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Η σάρκα είναι ασθενής. Όσο κι αν θέλετε εσείς να πάτε στον παράδεισο, η σάρκα σας βουλιάζει. Η σάρκα είναι ευόλυστη. Η σάρκα πειράζεται. Τι πρέπει να κάνουμε? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Και στο σημείο αυτό θα σας πω το σπουδαιότερο κομμάτι της ομιλίας. Δεν υπάρχει μόνο ο πειράζων, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο διάβολος δηλαδή, αλλά υπάρχει και ο βοηθών τους πειραζομένους. Υπάρχουν δύο χωρία του Αποστόλου Παύλου επάνω στο θέμα που αναπτύσσω απόψε, πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Το ένα χωρίο του λέει, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Ότι ο Χριστός πειράστηκε, ανέβηκε στο σταυρό επάνω. Με τη σταύρωσή του, με τα πάθη, με τα βασανιστήρια, με τις αμαρτίες τις δικές μας, πειράστηκε ο Χριστός. Όμως αυτός λέει, δύνατε, για αυτόν τον λόγο, επειδή πειράστηκε, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Δεν είσαι κυρά μου, δεν είσαι άνθρωπέ μου, μόνος σου στον αγώνα εναντίον του διαβόλου. Ο Χριστός σε βοηθάει. Απλώνει το χέρι του. Σε αγκαλιάζει. Από την ώρα που υπάρχει ο πειρασμός, υπάρχει και το αντίδοτο του πειρασμού. Όπως τις αρρώστιές σας, πάτε στο ΙΚΑ, παίρνετε συνταγή,
Πάτε στο φαρμακείο, παίρνετε φάρμακα, αντιβίωση και δεν ξέρω τι άλλο. Και απαλύνεται ο πόνος και θεραπεύεται η πληγή. Έτσι ακριβώς το αίμα του Ιησού Χριστού, ο σταυρός του Ιησού Χριστού, τα πάθη του Ιησού Χριστού είναι τα φάρμακα με τα οποία μπορείς να πολεμήσεις, να βοηθηθείς στον αγώνα εναντίον των πειρασμών. Και αν είναι δοκιμασίες, βάσανα δηλαδή άλλα, δεν είναι η σάρκα, τότε πάλι υπάρχει το αντίδοτο. Υπάρχει υπομονή, υπάρχει εγκράτεια, υπάρχει πίστης, υπάρχει αγάπη. Δείξε πίστη και αγάπη και υπομονή. Πού θα πάει? Θα περάσουν τα βάσανά σου. Μην απογοητεύεστε, σας παρακαλώ. Τώρα, το ένα χωρίο είναι αυτό. Ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσει. Και το άλλο είναι πιο ωραίο. Σε όλους αυτούς τους πειρασμούς που έρχονται από βιβλία, από εικόνες, από τηλεόραση, από βίντεο, από ανθρώπους, από δαίμονες, από καταστάσεις διάφορες. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή είναι γραμμένο αυτό. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Πιστός ο Θεός. Ως της ποιήση συν το πειρασμό την έκβαση. Εις το δύναστε βοηθήσε ημίν. Τι πάει να πει αυτό? Εις το δύναστε υπενεγγύν ημάς. Τι πάει να πει αυτό? Ο Χριστός είναι δυνατός και μπορεί την ώρα του πειρασμού να επέμβει και μαζί με τον πειρασμό να σου δώσει και τη δύναμη. Είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά. Δίνει ο Χριστός τους πειρασμούς και τα βάσανα. Δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό. Αλλά ποτέ ο σταυρός δεν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμή σου. Όσο αντέχει η πλάτη σου, τόσο σε φορτώνει ο Χριστός. Γι' αυτό είπε, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι, και παρακάτω, ο γάρ ζυγός μου Χριστός. Και το φορτίο με ελαφρώνεστη. Μην το πείτε ξανά ότι τα βάσανά σας είναι σαν του Χριστού, είναι μεγάλη αμαρτία. Τα βάσανά σας είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις σας. Όσο μπορείς να σηκώσεις, τόσο φορτίο σε βάζει ο Χριστός. Και ακόμη, πόσο ωραίο είναι αυτό που θα πω τώρα. Εάν δεν υπήρχαν οι πειρασμοί, δεν θα υπήρχε παράδεισος. Βγάλε τους πειρασμούς από τη ζωή του ανθρώπου και κλείνει ο παράδεισος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, για κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι, ανοίγει όρον ένα πόρι. Ελληνικά αυτά δύσκολα. Στις δύσκολες στιγμές που είναι η ζωή σου άβυσος και είναι αδιέξοδο και λες πού θα πάει αυτό. Απελπίστηκα. Θα τα παρατήσω. Έρχονται σε μένα πολλές φορές απελπισμένοι άνθρωποι. Γέροντα, δεν αντέχω άλλο. Θα τα παρατήσω. Μην τα παρατάς. Ανοίγει όρον ένα πόρι. Πάει να πει στις δύσκολη στιγμή που όλα είναι μαύρα γύρω σου και οι πόρτες κλειστές, ανοίγει ο Θεός το δρόμο σου. Σε φωτίζει. Έκλεισαν οι πόρτες. Θα ανοίξουν οι πόρτες. Ήρθε ο χειμώνας, θα έρθει και η άνοιξη. Ήρθε ο πειρασμός, θα περάσει και ο πειρασμός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε όλους τους πειρασμούς που έρχομαι, είτε είναι σαρκικοί, είτε είναι δοκιμασίες, τα μάτια μας επάνω εκεί. Δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Και θα ήθελα, έχουμε ώρα νομίζω, να κλείσω αυτή την ομιλία με ένα, δύο, τρία παραδείγματα. Έχει. Με δύο, τρία παραδείγματα, κλασικά, χαρακτηριστικά, πώς πολεμούν οι Άγιοι τους πειρασμούς. Το ένα. Από τη ζωή του Αγίου Μακαρίου, του μεγάλου ασκητού, του μεγάλου αναχωρητού, λέγεται εκεί μέσα ότι μια φορά ξεκίνησε ο ευλογημένος Μακάριος, ο ερημίτης, να πάει σε μια σκήτη κοντινή να κάνει μια συζήτηση πνευματική, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από πνευματικές συζητήσεις, από ανεφοδιασμό,
Κάποιος να μας βοηθήσει. Και καθώς πήγαινε στη σκήτη, λέει, συναντάει το δαίμονα. Ο δαίμονας είχε ένα καλάθι μαζί του. Και στο καλάθι μέσα είχε φαγητά. Πρέτρες κατάρατε, του λέει. Πού τα πας αυτά? Θα πάω, λέω, εδώ στη σκήτη. Αυτά που έχω εδώ μέσα, λέει, είναι ορεκτικά. Να τα δώσω στους καλογέρους. Ανθρωπόμυγες που λέγαμε στην αρχή. Να αρχίσουν να κλωτσάνε. Αχ, σατανά, του λέει, δεν θα σε αφήσω. Και σε ακούνε αυτοί οι καλόγεροι. Τα παίρνουν τα δολώματα αυτά. Όλοι με κυνηγάνε, αλλά ευτυχώς έμεινε ένας, λέει, φίλος μου. Και πώς το λένε αυτόν τον έναν? Το λένε Θεόπεμπτο, είπε ο Σατανάς. Πριν προλάβει αυτός, πηγαίνει ο Άγιος Μακάριος στη σκήτη, ανοίγει τη συζήτηση, τον καλωσορίζουνε. Στο δικό μας το κελί να έρθεις, του λέγανε. Στο δικό μας το κελί. Όχι, λέει, θα πάω και θα μείνω στο Θεόπεμπτο για να τον βοηθήσει. Πήγε στο κελί του και τον ρωτάει, δεν μου λες Θεόπεμπτε, σαρκικούς πειρασμούς έχεις? Ντράπηκε αυτός και λέει, γέροντα, καλά περνάω. Αμάσισε. Όπως κάνετε πολλές από εσάς στην εξομολόγηση. Δεν τα λέτε με καθαρή γλώσσα, τα περνάτε μασημένα. Έχει σαρκικούς πειρασμούς, καλά περνάω. Όχι, παιδί μου, λέει, δεν περνάς καλά. Εγώ που είμαι γέρος άνθρωπος, του λέει, τόσα χρόνια στην έρημο και έχω σαρκικούς πειρασμούς. Δεν μπορεί εσύ να μην την έχεις. Πήρε θάρρος ο νεαρός, ο Θεόπιμπτος. Τώρα αφού εσύ έχει, λέει, εγώ να μην έχω. Από το πρωί ως το βράδυ, το βιολί, το βιολάκι. Το γουδί, το γουδοχέρι. Δεν με αφήνει καθόλου, λέει, όλο τέτοια με βάζει στο μυαλό μου. Και αφού το συμβούλεψε καλά και τον έβαλε κανόνα και πήρε οδηγίες πώς να πολεμάει, έκανα μαζί την προσευχή τους, λέει, και ξεκίνησε ο Άγιος Μακάριος να γυρίσει πίσω. Να στο δρόμο, πάλι ο τρισκατάρατος. Πώς πηγαίνεις, του λέει? Τα πήραν τα ορεκτικά. Δεν ξέρω, λέει, αυτός ο Θεόπιπτος κάτι έπαθε. Τώρα με διώχνει και αυτός. Και είπε ο Μακάριος, δόξα σοι ο Θεός που καταργεί τη δύναμη του Σατανά. Αυτό τι σημαίνει? Όσες φορές ο αδελφός σας βρίσκεται σε πειρασμό, έχετε καθήκον, όπως και εγώ πνευματικός, ο ιερωμένος, έχουμε καθήκον. Και συναντάει τον δαίμονα. Αυτή τη φορά δεν είχε καλά. Στη μύτη, στο βλέφαρο, στα χείλη του, στα πόδια, στα χέρια. Είχε κρυμασμένα κουτάκια μικρά. Αυτός που θέλει να κάνει προσευχή και του άρεσε το κρυμμωρία. Μια άλυψη στο βλέφαρο. Έχω το βιβλίο για υπνοτικό που δεν τα κατάλληλε. Και αυτό που έχω στη μύτη σου, αυτό είστε. Πώς ο Άγιος Μακάριος? Εάν δεν μάθουμε να προσευχόμαστε και τον συνάνθρωπό μας, δεν κάναμε τίποτε. Και τώρα κλείνω αυτή την ομιλία περί των πειρασμών με ένα τελευταίο παράδειγμα. Κάποιος ζωγράφος, στοχαστής, ξύπνιος, πήρε και έφτιαξε τον πιο περίεργο πίνακα του. Όπως είναι αυτά της αφηρημένης τέχνης. Άλλα βλέπεις και άλλα καταλαβαίνεις. Ή μάλλον δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Αφηρημένα είναι. Έπιασε πάνω σε ένα μεγάλο πίνακα και έκανε τα εξής τρία πράγματα. Ένα σεντόνι, μια βουκέντρα και μια σφυρίχτρα. Από κάτω τίποτε. Πήγαινε ο κόσμος, λέει, δεν καταλαβαίνουμε. Τι πάει να πει αυτό? Ένα σεντόνι, μια βουκέντρα και μία σφυρίχτρα. Έλα να μας εξηγήσει στην έκθεση τι πάνε να πω αυτά τα πράγματα. Και αφού τους μάζεψε, λέει, όλους, τους λέει, αυτά τα τρία που βλέπετε, λέει, το σεντόνι, η βουκέντρα και τη σφυρίχτρα, είναι τα σύνδεγα του διαβόλου. Η βουκέντρα είναι ο σαρκικός πειρασμός. Πηγαίνει και σε κεντρίζει. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, μέρα νύχτα, σε αναγκάζει και το κάνεις. Το σεντόνι είναι, λέει, που τα κουκουλώνει. Μη στενοχωριέσαι. Δεν θα μάθει κανείς τίποτε. Εγώ τα σκεπάζω όλα. Και η σφυρίχτρα, όταν μαζευτούν πολλά στο σεντόνι από κάτω, βγάζει τη σφυρίχτρα ο Σατανάς και σφυρίζει, να δείτε το ρεζίλι που έγινε. Και σε αφήνει έκθετο, σε ντροπιάζει τον κόσμο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τη βουκέντρα να προσέχουμε.
Καμιά εμπιστοσύνη στο διάολο. Ό,τι σου λέει να κάνει, σε κακό σου θα σε βγει. Από το λογισμό που αρχίζει μέχρι την πράξη, να τον προσέχουμε και με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν κάνουμε την προσευχή μας, ιδιαίτερα να σταματούμε σε αυτήν τη φράση: μη είσαι ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εύχομαι και παρακαλώ τον Κύριο, εσάς τους παρόντες και τα μέλη των οικογενειών σας και τα αγαπητά σας πρόσωπα, να τα ρίει ο Θεός, να τα γλιτώνει από τον πειρασμό.